Εδώ έχει ανάψει συζήτηση στο διάλειμμα. Οι μισοί μιλάνε για τη Γαλλία, ότι ο Φυγιών και τα λοιπά υπάρχει, λέει, περίπτωση, είπε ο κύριος Κατσικάρης, υπάρχει περίπτωση να βάλει. Ποιον ή ποια λέτε πρωθυπουργό στη Γαλλία? Ο Μακρόν και λέω Φυγιών. Ποιον λέτε? Τη Λαγκάρντ. Και αν βάλει ο Μακρόν τη Λαγκάρντ πρωθυπουργό στη Γαλλία, αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα η Γαλλία. Μια τραπεζική ατμόσφαιρα. Ο κύριος Καπερνάρος με τον κύριο Σουμελίδη είχαν το θέμα, άλλα θέματα λέγανε για τα λοιπά. Και ο κύριος Καρβούνης παρακολουθούσε, όπως και εγώ παρακολουθούσα και ο κύριος Τριγάκης παρακολουθούσαμε. Ο κύριος Κώστας από το Γαλάτσι λέει, κύριε Καπερνάρο, με αυτά που λέτε, μας εξαγριώνεται. Εξαγριώνεται, έτσι λέει ο κύριος Κώστας από το Γαλάτσι. Για ποιο όμως λόγο, να μου πει. Αυτά που λέτε για, ότι για τη Βουλή και τα λοιπά, μάλλον εννοεί. Για τους αρίστους. Του αρέσει η ποιότητα της Βουλής, του αρέσει. Δεν ξέρω, αυτό είναι το μήνυμα ακριβώς. Τι είπε στη Σοφία, εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Άξιο να πάρει τηλέφωνο στην κυρία Σοφία. Ο κύριος Κωνσταντίνος από. Είναι με την πολιτεία του Πλάτωνα ο κύριος Καπερνάρο. Ακριβώς. Είναι με την πολιτεία του Πλάτωνα. Ο οποίος είπε, μην απαξιώνετε την πολιτική, διότι θα υποστείτε την μεγίστην τιμωρία να καταλήξετε να σας κυβερνούν κατώτεροι σας. Έτσι το απάντησε όμως ο Αριστοτέλης. Ακούστε τον κόσμο που μιλάει, τους τηλεθεατές μας. Κύριε Μπαλέρμπα, αυτοσυγκράτηση παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι έχετε φόρα εσείς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ποιο είναι το σύνθημα. Για τον Αριστοτέλη. Σας το αποκάλυψα από χθες τι έχει κάνει. Μιλάμε για την κλοπή, πώς ήταν η μεγάλη κλοπή του τρένου. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εμπνεύστηκε και από εδώ και πέρα θα έχει σημαία η Νέα Δημοκρατία τη λέξη αλλαγή. Αυτά γίνονται, φίλες και φίλοι. Αλλαγή, εξωστρεφής πολιτική στα καφενεία. Στα καφενεία ο Κυριάκος με τους συνταξιούχους να πίνουν κανένα καφέ, κανένα φραπέ κτλ. Πάει και κουβεντιάζει, διότι ενδιαφέρεται ο Κυριάκος για τους συνταξιούχους. Πήγε στο καφενείο χθες στην Καλλιθέα. Και σημεοφόρος ποιος θα είναι, η Μισέλα Σιμακοπούλου? Γιατί το λέτε, κύριε Τριγάζη? Επειδή... Τι έχετε με την κυρία Μισέλ την Σιμακοπούλου? Χθες στη Βουλή πήγε να. Μια πολύ ωραία κοπέλα, γιατί το λέτε? Πήγε να διορθώσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο επειδή είπε καλά λόγια για την πατρίδα μας. Και του λέει, βγείτε στους δρόμους να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά το λέγατε κι εσείς όμως αυτό, παιδιά. Κατάλαβες... Σωστό. Πληρωμένη απάντηση πήρατε. Λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω τώρα, τι είδους αντιπολίτευση έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Όπως και η δική σας τότε. Μα η δική σας αντιπολίτευση, κύριε Τριγάζη, ήταν... Δεν είμαστε τι εμείς είπαμε ποτέ όταν ήρθε κάποιος ξένος. Παραπάνω είπαμε, τι λες. Μην το μειώνετε, μην το μικραίνετε. Είπατε, βγείτε στους δρόμους, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Άλλο τι λέγαμε εμείς, αλλά δεν λέγαμε στους ξένους. Και στους ξένους τα λέγαμε στους ξένους. Στο Ευρωκοινοβούλιο τα λέγατε παντού. Έξω παντού, ο κύριος Τσίπρας γύρναγε όλη την Ευρώπη. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν διαλέξεις κάθε τόσο και η κυρία Καϊλή, παρακαλώ. Τι διαλέξεις για περί τι λέει η κυρία Καϊλή? Κάνουν διαλέξεις. Για ποιο διαλέξεις? Στους στο Γιούνκερ πάντως... και του λένε τι είναι αυτά, γιατί πώς στηρίζετε Τσίπρα. Ποιος το λέει αυτό, κύριε? Η Καϊλή το μα είπε και πώς τη λένε, και η Σπυράκη. Μα τι λέτε τώρα? Η Καϊλή είναι του Πασόκ και η Σπυράκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, καλά κορίτσια και τα δύο, του Μέγα και τα δύο, κύριε Ελιάσο. Γιατί είναι κακό, δηλαδή τη δουλειά του κάνανε. Όχι, εσείς του Μέγα. Και εγώ του Μέγα ήμουν. Αφήστε το Μέγα. Αφήστε το Μέγα. Στο ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Το Κούλογλου. Οι δημοσιογράφοι βεβαίως μπορούν να μεταπηδήσουν στην πολιτική. Κωνσταντίνος από Τάνο Λιώσα, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Οι μέχρι τώρα που μας διοικούσαν ήταν δικηγόροι και οικονομολόγοι, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Ο κύριος Γιάννης από την Καλλιθέα λέει, τώρα για βουλευτές μπαίνουν όλοι οι άχρηστοι, λέει, που δεν έχουν δουλειά. Δεν συμφωνώ, αγαπητέ κύριε Γιάννη. Ότι μπαίνουν όλοι οι άχρηστοι, δηλαδή όλη η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι άχρηστη. Δεν είναι σωστό. Είναι. Κυρία Σοφία από Άλιμο, οι καθηγητές που παίρνουν 700 ευρώ. Και πρέπει να πηγαίνουν σε όλη την περιφέρεια. Αυτοί δεν έχουν ψυχή? Καλό το μήνυμα. Έχουν ψυχή. Έχουν. Κύριε Παναγιώτη, από Μεγάλη Βρετανία μας παίρνει ο κύριος Παναγιώτης. 11 Ιουνίου έχετε εκλογές, κύριε Παναγιώτη, εκεί. Για να δούμε τι θα γίνει με τη ΜΕΗ. Όταν βγούμε, λέει, στις αγορές, δεν θα δανειστούμε? Και με τι επιτόκιο και για ποια λόγο να δανειστούμε? Για να τα δίνουμε στα χρέη. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Παναγιώτη. Τα περισσότερα που δανειζόμαστε και θα συνεχίζουμε να δανειζόμαστε είναι για να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας. Κύριος Ανέστης από Αρτέμιδα. Θυμώνω με τον κύριο Καπερνάρο. Τα έχετε βάλει με τον κύριο Καπερνάρο σήμερα. Εγώ ως πατωματζής έχω φίλους δικηγόρους και άλλους. Εσείς, κύριε Καπερνάρο, που είστε δικηγόρος, έχετε φίλους εργάτες? Πολλούς. Ε? Πολλούς. Έχετε φίλους εργάτες, πείτε το. Βεβαίως. Αυτό λέει το μήνυμα. Αυτό τι νόημα έχει? Δεν πρέπει να, για να καλυτερεύσει η χώρα, όπου αυτός ο εργάτης, ο επικεφαλής των εργατών, δεν είναι ο ικανότερος που τους καθοδηγεί,
που είναι σωστός, που είναι τίμιος, που τους πληρώνει, που έχει βγει να τους εξασφαλίσει δουλειά. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε και στη Βουλή. Δεν υπάρχει διαβάθμιση, δεν υπάρχει ιεράρχηση αξιών. Αυτό εννοούμε. Και στους ανθρώπους το ίδιο συμβαίνει. Κάποιοι που αξίζουν περισσότερο απολαμβάνουν μια μεγαλύτερη αμοιβή, να έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν για το σύνολο. Αυτό λέμε. Πάντως, συμπτωματικά, φίλες και φίλοι, τώρα μου έρχεται αυτό στην κουβέντα, την ωραία συζήτηση που κάνουμε απόψε. Πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω, γίνεται. Γιατί είναι μια αληθινή συζήτηση αυτή. Ακριβώς. Βγάζουμε τις απόψεις μας. Η καθημερινότητά μας, η ζωή μας. Υπήρχαν δύο βουλευτές, δύο υπουργοί, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και ο Γιάννος Παπαντονίου. Από ένα συγκεκριμένο κόμμα, φίλες και φίλοι, οι οποίοι. Ο ένας βγήκε ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του, μετά από 20ετή κάθερξη για ξέπημα μαύρου χρήματος, και ο άλλος τον ψάχνουν, έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή, έρευνε στο σπίτι του Γιάννου Παπαντονίου, κατασχέσανε έγγραφα και αρχεία και προσπαθούν να βρουν τι έχει γίνει με τα εξοπλιστικά και, και για μίζες. Αυτά ψάχνουν για λεφτά. Ο κύριος Βαγγελής από τους Τουρκομακεδόνες έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να πάει μπροστά όταν 6 εκατομμύρια βρίσκονται στην Αθήνα, 4 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη και 2 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωραίο θέμα. Εντάξει. Αυτό. Και το δημογραφικό είναι μεγάλο ζήτημα. Και το δημογραφικό, αλλά δημογραφικό και η περιφερειακή ανάπτυξη. Συμφωνούμε. Τώρα θα μπούμε στο ελληνικό. Μου λέτε πολύ και στα mail τι θα γίνει με το ελληνικό και με το δασάρχη. Θα σας πω τι θα γίνει. Αλλά πριν να σας δείξω το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News του Σαββάτου, που θα βρείτε το πρωί σε όλα τα περίπτερα της χώρας, φίλες και φίλοι. Τι προβλέπει η τροπολογία για τους συμβασιούχους? Σε αορίστου χρόνου μετατρέπονται οι συμβάσεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Τι προβλέπει η τροπολογία για τους συμβασιούχους? Η κυβέρνηση δίνει λύση στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Γράφει Κόντρα News. Απάνω στο ζωνάρι, έφοδος εισαγγελέων στο σπίτι του Γιάννου, κατέσχεσαν σκληρούς δίσκους υπολογιστών και έγγραφα. Θερμή υποδοχή του Αλέξη στην Κίνα, μεγάλες οικονομικές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα. Στα χέρια του Μιχάλη Σάλα η Παγκρίτια Τράπεζα. Στις 31 Μαΐου το τελευταίο κουδούνι στα γυμνάσια. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις. Έρχεται καύσωνας, οδηγίες προστασίας από το Υπουργείο Υγείας. Νέο ρεκόρ για τον τουρισμό αυτό το καλοκαίρι. Εκτείναξη του τουρισμού στην Ελλάδα προβλέπει για φέτος ο Ευρωπαϊκός Τύπος, που όπως αναφέρει αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας πάνω από 30 εκατομμύρια επισκέπτες. Και το κεντρικό άρθρο στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Αν ήταν Πρωθυπουργός στις καλές εποχές». Αν ήταν Πρωθυπουργός στις καλές εποχές. Φίλες και φίλοι, η επένδυση του ελληνικού έχει πρόβλημα. Για ακόμα μία φορά, διότι το δασαρχείο Πειραιά φροντίζει να βάλει νέα εμπόδια στην επένδυση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος παίρνει το ελληνικό. Το πήρε. Ποιος το πήρε το ελληνικό, ποιος το παίρνει, ποιος θα το εκμεταλλευτεί κτλ. Αλλά σύμφωνα με τα project που λένε και οι γλωσσομαθείς, λένε ότι θα βρουν δουλειά από 60.000 έως 80.000 άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη λύση για το πρόβλημα, το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα της ενεργείας. Βγήκε λοιπόν το δασαρχείο Πειραιά και χαρακτηρίζει συστάδα δέντρων ως δασική έκταση. Μιλάμε, χαρακτηρίζουν δασική έκταση 37 στρέμματα και υπάρχει πρόβλημα, κόλλημα. Στα 6.000. Στα 5.500. Στα 5.500 στρέμματα. Στο New Post του φίλου μου του Τάκη του Χατζή έκανε αποκλειστική δήλωση, φίλες και φίλοι, ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης, ο οποίος είπε, εμείς, είναι σε εισαγωγικά και σας το διαβάζω από το New Post, θα προχωρήσουμε κανονικά στην επένδυση, δεν διανοούμεθα αυτό που λέει το δασαρχείο Πειραιά. Αυτό δήλωσε αποκλειστικά στο New Post ο υπουργός, ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης, μετά το σάλο που προκλήθηκε από τα νέα εμπόδια για την επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Δεν είναι δυνατόν για 37 στρέμματα από τα 6.500 στρέμματα που χαρακτηρίστηκαν δασική έκταση στα 37 στρέμματα να μην πραγματοποιηθεί η επένδυση στο Ελληνικό. Η επένδυση θα προχωρήσει κανονικά και αναρωτιέμαι εάν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αναπαράγονται και διακινούνται για να δημιουργούνται εντυπώσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά στο New Post ο κύριος Φλαμπουράρης, που είναι αρμόδιος συντονιστής για τις επενδύσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τριγάζη, την άποψή σας για το θέμα. Για το θέμα. Αυτό το θέμα, όπως το. Ταυτίζομαι με τη δήλωση Φλαμπουράρη. Κοιτάξτε, δασική έκταση. Επειδή δεν έχουμε δασολόγιο ούτε κτηματολόγιο σε αυτή τη χώρα, μπορεί δασικές εκτάσεις σε οποιοδήποτε δήμο να βρείτε, να χαρακτηριστούν. Ξέρω στο Δήμο του Βύρωνα, εμείς έχουμε, ξέρετε, το θέατρο των Βράχων. Εκεί, ναι, που είναι ξακουστό σε όλη την Ελλάδα. Καταπληκτικό θέατρο. Καταπληκτικό. Εκεί ο δήμαρχος βρίσκεται στα δικαστήρια διότι
λένε οι κάποιοι διεκδικούν τίτλους για το χώρο αυτό. Άρα μπορεί ο δασάρχης να πει είναι δασική έκταση. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω είναι μεγάλο θέμα. Άρα η εκτίμησή σας ποια είναι, πολιτικά η εκτίμησή σας ποια είναι, διότι εδώ το δασαρχείο λέει αυτά. Ο κύριος Λαμπουράκης λέει αυτά. Τι γίνεται, υπάρχει... Κοιτάξτε, το δασαρχείο και ο δασάρχης προφανώς... Μη μου πείτε ότι είναι με τη Νέα Δημοκρατία τώρα και προσπαθεί να μιλήσω. Όχι, όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Από ενδιαφέρον το έκανε και... Ποιο ενδιαφέρον, μπορεί κύριε, να είναι και αίσθηση Τριγάζη, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω. Μπορεί τότε να είναι και αίσθηση καθήκοντος. Τι αίσθηση καθήκοντος, σαν αυτά που λέει η κυρία Κονιόρτου και μας έχουν τρελάνει όλους τώρα δηλαδή. Απλώς εγώ λέω εκεί που προσγειώνταν τα αεροπλάνα ανακαλύπτει ο δασάρχης ότι έχει δάσος, ας πούμε, τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά οπωσδήποτε δηλαδή... όμως πιστεύω ότι αφού έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την επένδυση του ελληνικού που να είναι. Προχωρήσει. Να προχωρήσει και θα προχωρήσει. Κύριε Μπαλέρμπα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία και τι λέτε. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, η Νέα Δημοκρατία το λέει σε όλους τους τόνους τα τελευταία 1,5 χρόνο, ότι η κυβέρνηση οφείλει να δείξει έμπρακτα προς τους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα προς τις επενδύσεις. Δεν είναι μόνο το έγγραφο της κυρίας Κονιόρδου που τη μια μέρα πήγε, την άλλη μέρα ήρθε, ανεκλήθη ποιος υπουργός θα έμενε στη θέση του και ο ίδιος για λόγους ευθυξίας. Έτσι. Δεν είναι το ζήτημα της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού που έστειλε έγγραφο στην Κόσκο και ζητάει να. Κατά λάθος, λέει, σας παραχωρήσαμε αυτά τα σιλό. Φέρτε τα πίσω, διότι τα χρειαζόμαστε. Στον κύριο Κουρουμπλή. Στον κύριο Κουρουμπλή, ναι. Να τα φέρουν πίσω, διότι τα χρειαζόμαστε για πολιτιστικές δράσεις. Δεν είναι μόνο αυτά τα στοιχεία. Είναι και άλλα πάρα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν, είναι η βαριά φορολογία, είναι οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, είναι δυστυχώς η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία η οποία ταλανίζει κάθε ιδιώτη. Αυτό που έζησε, που ζει τώρα το δημόσιο και διαμαρτύρεται ο κ. Λαμπουράρης για τη κήρυξη λίγων στρεμμάτων ως δασικών, το ζει ο κάθε ιδιώτης ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την περιουσία του, εδώ ειδικά στην Αττική, όπου για ένα δέντρο μέσα στο χωράφι του έρχεται το δασαρχείο και λέει δασικό δεν μπορείς να κάνεις καμία αξιοποίηση, καμία επένδυση. Αυτά τα πράγματα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά. Αυτά τα πράγματα τα κληρονόμησε η κυβέρνηση όμως, δεν τα δημιούργησε, ναι, η σημερινή κυβέρνηση. Τα εντείνει όμως. Τα έχουμε κληρονομήσει όλα τα αμαρτήματά σας. Ναι, εντάξει. Όλες οι αμαρτίες σας. Από το 1821 και η κυρία Κονιόρδου στη Νέα Δημοκρατία ανήκει και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και πιο πριν οι διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο κύριος Σπρίτζης που κλαίει και υπογράφει τις παραχωρήσεις. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Κύριε Τριγάζη, εσείς δεν αποποιηθήκατε όμως την κληρονομιά. Ξέρετε, ο κληρονόμος έχει δικαίωμα αποποίησης της κληρονομίας. Αυτό που κάνουν χιλιάδες κληρονόμοι, οι οποίοι αποποιούνται τα ακίνητά τους και δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους. Δηλαδή, τι εννοείτε, κύριε Καρβούνη? Να αποποιηθείτε την βαριά κληρονομία. Να πούμε στον ελληνικό λαό ότι μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε και δεν κυβερνάμε. Όχι αυτό. Να αποποιηθείτε την κληρονομία, τη βαριά. Αφού έχουμε την πολίτη, κύριε Τριγάζη. Αφού πάμε να αλλάξουμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αυτό λέτε που δεν τα αλλάζετε όμως. Δεν το βλέπουμε. Τα αλλάζουμε. Εγκαινιάζεται δρόμους που δεν λειτουργούν. Δασολόγιο και κτηματολόγιο, ξέρετε το κτηματολόγιο. Και επειδή μιλάει και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ξέρει την ιστορία του κτηματολογίου σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, ιστορία λαλιώτη. Αλλά όλες οι ιστορίες δεν έχει νόημα. Τι εννοείτε με κτηματολογίο? Έχει γίνει μερικά πράγματα. Τόσα λεφτά προχώρησε όσο έπρεπε. Τόσα λεφτά από την Ευρώπη πήραμε για το κτηματολόγιο. Εσείς πήρατε εντολή να αλλάξετε τη χώρα? Βεβαίως. Και τι κάνατε δηλαδή, τι την κάνατε τη χώρα? Αλλάζει. Τι κάνατε, να αλλάξετε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να τη βγάλουμε από την κρίση και μετά θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα τα τρίψουμε τα μάτια. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Προς το παρόν, κύριε Τριγάζη, επειδή λέτε αυτά τα πράγματα, πήρατε εντολή να κάνετε ακριβώς τα αντίθετα αυτά που λέγατε. Και τώρα έχετε μεταλλαχτεί. Όχι. Έτσι. Και είστε ούλτρα μνημονιακοί με ταπεινωτικές συμφωνίες. Αυτά είναι τρίχες κατσάρες, με συγχωρείτε. Δεν είναι τρίχες κατσάρες. Με συγχωρείτε. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα τώρα, γιατί έχει μεγάλη διαπραγματικότητα. Διότι... Χαίρομαι που το λέτε για τις τρίχες κατσάρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ο ΣΥΡΙΖΑ είπε το εξής. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σκίσει το παραμύθια. Θα σκίσει το μνημόνιο. Έτσι είναι. Καλά, αυτά είναι ο λαϊκισμός σας. Αυτό είπε ο κύριος. Ο λαϊκισμός σας, αλλά... Αφού με προκαλείτε, λοιπόν, και είστε κι άλλος άνθρωπος διανοούμε.
Ρουμανός. Πώς ανέχεστε αυτά που γίνονται. Αγαπητέ κύριε Κατσικάρη. Πώς ανέχεστε αυτά που γίνονται. Μου κάνει εντύπωση ότι σας πόνεσε το κτηματολόγιο. Με ενδιαφέρει. Εκεί αυτό. Εσάς σας πονάει ότι έχετε ρεζιλέψει τον εαυτό σας. Με αυτά που κάνετε. Αυτό θα το δούμε. Καταλάβατε. Κρίνεται ο λαός. Την Τετάρτη το βράδυ ο κύριος Γιαννακόπουλος στον κύριο Λιάτσο εδώ, έκατσα και τον είδα, είπε ότι είναι υποαίρεση τα μέτρα που θα φέρετε αύριο και μεθαύριο. Αφήστε με να μιλήσω, εγώ δεν σας διέκοψα. Επειδή αφήστε με να μιλήσω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Αφήστε τον ολοκληρώσει, δηλαδή απάντησε. Γιατί αφήστε με να μιλήσω. Να μιλήσει, σας... Βέβαια. Ναι, σειρά του ήταν. Βέβαια. Σειρά του ήταν. Α, έχετε βάλει και τη σειρά τώρα. Βέβαια. Χαρητήρια κύριε Τριγάζη. Λοιπόν, για τους όλους πάντως... αγώνες. Εγώ σας θυμάμαι διαφορετικά ως διανοούμενο και ειρηνιστή και με εκπλήσει δυσάρεστα να λέτε αν ήρθε η σειρά μου. Ωραία, μιλήστε εσείς. Αφού δεν μίλησα εγώ. Εγώ το βουλώνω λίγο. Λοιπόν, μιλήστε κύριε Τριγάζη, θα μιλήσει μετά ο κύριος. Μιλήστε κύριε Τριγάζη. Εμείς δεν είπαμε ποτέ καταρχάς πράγματα που μας αποδίδει ο κύριος Κατσικάρης. Ο Τσίπρας είπε εμείς θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας. Ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα είπε ότι του είπε ότι είναι ψέματα η Θεσσαλονίκη. Του είπε μην ακούς τι λέγαμε. Επικαλείται και τον Βαρουφάκη. Κύριος... Σήμερα το είπε. Σήμερα το είπε κύριε. Λοιπόν, εγώ λέω τι είπαμε εμείς. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είπε. Πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας. Ότι στον κύριο Λιάτσο. Δεν είπαμε ότι θα φέρουμε σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Είπε το σοσιαλισμό τώρα. Είπαμε κοινωνική σωτηρία και είπατε, το κάνουμε. Είπατε ότι θα κάνετε και επανάσταση. Περισσότερο από σας. Επανάσταση. Ειρηνική και η επανάσταση είπαμε και θα γίνει. Και η επανάσταση γέμισε Βλενόρια τώρα. Και το βλέπετε αυτό. Καλά. Τι καλά. Έχετε χάσει το... Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα αυγά και τα πασχάλια. Θα δούμε ποιος θα χάσει και όπως έγινε και θα το δούμε είδατε. Αλλά το παράδειγμα σας δυστυχώς. Δεν διδάχτηκαν οι σοσιαλιστές ούτε της Γαλλίας ούτε της Ολλανδίας. Και κατάντησαν να μας ακουπίσουν. Εσείς ήσασταν αντίπαλοι με τους σοσιαλιστές ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα πάει και τους γλύφει τον Ολλανδρέου. Τον Ολλανδρέου. Εμείς είμαστε φίλοι με όλους όσους στηρίζουν την Ελλάδα. Μπορώ να πω δύο λόγια, σας παρακαλώ. Πείτε δύο λόγια. Ακούστε. Κύριε Τριγάζη, έχετε το λόγο, κύριε Κατσικάρη. Επί του δημοσιογραφικού. Προχθές το βράδυ σας παρακολούθησα δύο ώρες. Ήταν ο κύριος Γιαννακόπουλος και πρέπει να παρακολουθούμε τους ανθρώπους για να βλέπουμε τι λένε. Είπε, αν θέλετε, διαψεύστε με, ότι αυτά που συμφωνήθηκαν και θα υπογραφούν και θα νομοθετηθούν δεν θα εφαρμοστούν αν δεν υπάρχει λύση για το χρέος. Είναι υπόρρεση. Χθες. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι αυτά δεν ισχύουν. Θα εφαρμοστούν. Όχι, δεν είπε. Δημήτρη δεν είπε αυτό. Τι είπε, είπε ότι νομικά δεν υπάρχει αιρεσιμότητα. Είναι το ένα μετάλλιο μέρα με την νύχτα. Άρα πάμε σε κοροϊδία. Μη λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Είναι δυνατόν να μπει νομοσχέδιο στη Βουλή και να λέει από κάτω ότι αν και εφόσον. Άρα και ο κύριος Γιαννακόπουλος ως εκπρόσωπος κυβέρνησης. Όχι, 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 όχι. Τι λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ότι αν δεν τηρήσετε μία συμφωνία εσείς στην πορεία των πραγματών ή και απέναντι. Γιατί εγώ να την τηρώ. Δεν υπάρχει ασπίρο συμφωνία για το χρέος. Μα ακριβώς γι' αυτό λέμε. Δηλαδή τι λέει στην επόμενη κυβέρνηση, λέει. Άστο. Εμείς κάνουμε κάποια πράγματα τώρα, νομοθετούμε. Άστε. Αν είμαστε εμείς, δεν θα τα εφαρμόσουμε. Προσέξτε. Μην έτσι. Μπερδεύουμε τώρα. Μιλάμε εγώ λέω ότι ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λένε διαφορετικά πράγματα. Νομίζω πολιτικά. Νομίζω ότι δεν λένε. Πώς δεν λένε. Νομίζω. Γιατί ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε στο νομικό σκέλος. Έχουμε χρόνο για πολλά πράγματα. Κύριε Καπερνάρε. Ελληνικό, μιλάμε για το ελληνικό. Μιλάμε για το ελληνικό. Ακούστε, μια και μιλάμε για το ελληνικό, ας πούμε, δεν υπάρχει για τη ρήτρα αιρετότητα ή για την νομική αιρετότητα για το πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε το χρέος, ότι αν δεν γίνει αυτό, τότε συζητάμε για το χρέος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Λιάτσο. Εκ των πραγμάτων, η Ελλάδα. Δεν έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός με δημόσια δήλωσή του για αυτό. Σύμφωνοι. Είπε ότι αν δεν πάρουμε το χρέος, δεν ισχύουν τα μέτρα. Οι συνέπειες, αν δεν γίνει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ποιες είναι για τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει να σταματήσουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί στις δηλώσεις μας, ειδικά αν οι δηλώσεις αυτές βγαίνουν από το στόμα του Πρωθυπουργού. Του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Θεσμικά. Τώρα πάμε στο. Υπάρχει, μια και μιλάμε για τη ρήτρα αιρετότητας, υπάρχει ρήτρα απασχόλησης σε αυτές τις παροχές που δίνουμε σε αυτούς που έρχονται και αγοράζουν ή εν πάση περιπτώσει παίρνουν ελληνική κρατική περιουσία για να την εκμεταλλευτούν. Βγήκε κάποιος και είπε κύριοι σας δίνουμε αυτό να το εκμεταλλευτείτε και να το αξιοποιήσετε. Σας δίνουμε τα 14 αεροδρόμια μας, αλλά ξέρετε τα υποχρεωτικά ξεκινάμε ότι έχουμε μίνιμουμ απασχόλησης αυτών των εκατοντάδων εργατών. Τολμάει κανείς να το βάλει? Το έκανε κανείς?
Έγινε κάποια προσπάθεια διαπραγματευτικότητας και δεν, οι άλλοι δεν συμφώνησαν. Έγινε κάποια προσπάθεια να, πάνω στη διαπραγμάτευσή τους να πούνε επιβάλλουμε αυτόν τον όρο, ρε άνθρωπε. Αυτό είναι που μας τρώει. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και θέλουμε, επειδή φεύγουν τα ελληνόπουλά μας, 400 έως 500.000 στο εξωτερικό. Σας λέει ότι υπάρχει και για το ελληνικό και για τα αεροδρόμια. Πού είναι ο ποιος είναι αριθμός? Για τα αεροδρόμια υπάρχει δέσμευση του παραχωρησιούχου και για θέσεις εργασίας, αλλά και για ένα δισεκατομμύριο. Ακούστε. Αοριστολογίες και γενικολογίες μπορούν να μπουν. Ο άλλος δεσμεύεται εάν του βάλουμε αριθμό. Μα του έχουμε βάλει. Ξεκινάμε. Ποιος είναι ο αριθμός? Το 1 δισεκατομμύριο μέσα σε διάστημα 7 ετών. Όχι τα οικονομικά ποσά, κύριε. Τη ρήτρα απασχολεί. Μα είναι υποχρεωμένη, Τότε τι νόημα έχει επένδυση? Εάν δεν μειώσω την ανεργία, για ποιο λόγο πουλάω την ΕΙΔΑΠ? Τι θα έρθει αυτός να κάνει, θα εκμεταλλευτεί την ΕΙΔΑΠ? Να σας που... κάνω μια ερώτηση. Όχι, να μην μου κάνετε καμία, μην μου τρώω το χρόνο. Το θέλω να μου πει σαφές ότι ξέρετε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι όταν πουλήσουμε την ΕΙΔΑΠ, που ήθελαν να την πουλήσει την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή θα πουλάει τη ζωή μας, το νερό. Θα απασχοληθεί αυτός ο λόγος. Εάν δεν απασχοληθεί κόσμος, να μειωθεί η ανεργία, να σταματήσουμε τα ελληνόπουλα να γίνονται μετανάστες, για ποιο λόγο να την πουλήσουμε? Πολλό δε μάλλον όταν είναι επικερδής για τη χώρα. Κύριε Καπερνάρο, αν δεν έχετε ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα, πώς θα ανοίξουν θέσεις εργασίας? Οι θέσεις εργασίας είναι κατηλημένες από την ΕΙΔΑΠ, γιατί είναι οι θέσεις εργασίας ανοίγουν όταν έρχεται ο ξένος επενδυτής και επενδύει από την αρχή. Ακριβώς. Και λέει, κάνω εργοστάσιο. Στα αυτό που κλείνουν, για να κάνει. Πού είναι αυτό? Δεν για πείτε μου ένα παράδειγμα. Πείτε μου ένα παράδειγμα επί Νέας Δημοκρατίας που έγινε. Που ήρθε ένας ξένος επενδυτής, ξεκίνησε επένδυση από την αρχή και προσέλαβε από το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, προσέλαβε 200 Έλληνες. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η επένδυση της Κόσκο επιμερών Καραμαλή, δεν ανοίξανε θέσεις εργασίας? Δεν γίνανε έργα βελτίωσης της ζώνης? Δεν άνοιξαν θέσεις εργασίας και πάρτε να δείτε τι γίνεται στον Πειραιά και ρωτήστε με εργάτες που δουλεύουν στην Κόσκο εάν οι Κινέζοι τηρούν τις συμφωνίες. Το έχουν γράψει οι εφημερίδες. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορείτε να αποδείξετε. Και αυτό ξέρετε γιατί, κύριε. Μισό λεπτό, μην μου τρώτε το χρόνο. Εάν δεν έχετε, ακούστε, εάν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό που λέω για να το τεκμηριώσουμε, μην με απασχολείτε και μην μου κόβετε το χρόνο. Αερολογίες και γενικολογίες, συχάθηκε ο κόσμο. Έχει δίκιο, Τριγάζης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να ξεκολουθούμε να λέμε τα. Είστε νομικός, διαβάστε τη σύμβαση. Σας λέω λοιπόν, έχω διαβάσει τη σύμβαση του Σουβλιά. Τη σύμβαση του Σουβλιά που κάνετε με τους, που δεν έχουν γίνει οι παράδρομοι. Και πληρώσει ο ελληνικός λαός, επιπλέον είχα κάνει επίκαιρες ερωτήσεις. Και αν πάρτε εσείς να διαβάσετε τι έχει κάνει με τη νέα εθνική οδό, τι σύμβαση έχει που γράψει ο Σουβλιάς με τη Νέα Δημοκρατία. Που χρησιμοποίησε στο δικαστήριο της Λαμίας και το κέρδισα. Μην με προκαλείτε, γιατί έχω πολλά χαρτιά. Εγώ λοιπόν, αφήστε να δούμε. Και ολοκληρώνω, σας παρακαλώ, και δεν ξαναμιλάω μέχρι τέλος της εκπομπής. Τώρα, επειδή με ενδιαφέρει ο κύριος Σπύρος, νομίζω, από τα Άνω Λιώσια, και επειδή όλες αυτές οι καταστάσεις. Ο κύριος Κώστας από το Γαλάτσι. Με ενδιαφέρει ο κύριος Σπύρος, νομίζω, από τα Άνω Λιώσια. Θέλω να πω στον κύριο φίλο μου από τα Άνω Λιώσια ότι το πατρικό μου σπίτι, εγώ τελείωσα γυμνάσιο στα Νέα Λιώσια, το σημερινό Ήλιον. Ναι. Και έχω πάρα πολλούς φίλους και εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι τέτοιες σκέψεις μην τυχόν και μας οδηγούν σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Τώρα ακριβώς στα πολύ δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες μαζί. Δεν πρέπει, η ανάπτυξη, έλεγε ο Μάρξ, δεν είναι προς τα κάτω, είναι προς τα πάνω. Δεν πρέπει να μειώνουμε τους μισθούς και να χαιρόμαστε αφού παίρνω εγώ 700 να παίρνει και ο άλλος 700. Αυτός παίρνει 700 να κάνει 800 και 900 μαζί με τον άλλον. Με συναγωνισμό, με άμυλα, με αλληλεγγύη. Είμαστε λίγοι Έλληνες. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτούς που επιβλέπονται την πατρίδα μας. Κύριε Καρβούνη, τι λέτε? Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε? Έτσι, καταρχήν, κύριε Λιάτσο, να τονίσουμε το θέμα του ελληνικού. Ναι. Είναι σαφές ότι η επένδυση πρέπει να γίνει. Είναι σαφές ότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων με απασχόληση. Εντάσσεως εργασίας. Ο Δασάρχης λέει ότι είναι δάσος εκεί. Προσέξτε, είναι δάσος. Αυτό ανοίγει στις παθογένειες του ελληνικού κράτους, τις οποίες παθογένειες ευθύνονται οι κυβερνήσεις προηγούμενες και όχι οι απλοί υπάλληλοι. Διότι οι κυβερνήσεις καλλιέργησαν πελατειακό κράτος και δημιούργησαν παθογένειες του κράτους. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Εσείς που είστε και ταξιδιάρης, ας πούμε, είστε, πάτε Βρυξέλλες και τα λοιπά. Πηγαίνατε, ταξιδεύατε με αεροπλάνα το ελληνικό. Α, είναι σαφές. Είδατε κανένα δάσος εκεί στο ελληνικό? Όταν λειτουργούσε το αεροδρόμιο, υπήρχε δάσος εκεί? Όχι. Και είναι παθογένειες και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Δεν είναι μόνο εκεί.
Και σε απλά κτήματα. Και σε άλλες πέτρες. Γίνεται η δίκη της εξονής σε δεύτερο βαθμό. Ελάτε να δείτε εκεί έσχη. Να ακούσετε έσχη στο δικαστήριο. Να το κλείσουμε λίγο το θέμα και πάμε σε διαφημίσεις. Μισό λεπτό, να προχωρήσω σε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι και σαν Ένωση Κεντρών. Ότι εμείς από την πλευρά τη δική μας θέλουμε μια εξυγίανση του κράτους. Και αυτή η εξυγίανση περιλαμβάνει πραγματικά θαραλέες παρεμβάσεις μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση. Εγώ σας ρωτώ κάτι πολύ πρακτικό. Αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Δασάρχης Πειραιά και λέει αυτό, ότι είναι δάσος 37 στρέμματα, και βγαίνει ο Υπουργός ο κύριος Φλαμπουράρης και λέει θα προχωρήσουμε κανονικά την επένδυση στο ελληνικό. Με ποιον είστε από τους δύο? Μα πρέπει να τον γράψουν στα παλαιά τους υποδήματα η κυβέρνηση τον κύριο Δασάρχη να προχωρήσουν. Θα προχωρήσει, κύριε Γιάννη. Δεν αυτό, αυτό σας ρωτώ να μας πείτε. Και είπαμε ναι, θα προχωρήσει τέλος. Κύριε Σουρμελίδη, παρακαλώ. Να κλείσω, άμα δώσει τρίτο. Κλείστε για να μιλήσει ο Σπύρος λίγο. Έχει μεγάλη σημασία ότι εμείς ως Ένωση Κεντρών, ναι, να το τονίσω αυτό για την προηγούμενη κουβέντα την οποία κάναμε, είμαστε υπέρ της κατάργησης προνομίων Ελλήνων αξιωματούχων και μισθών που δεν μπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός. Διότι, και κλείνω με αυτό κύριε Λιάτσο, οι μισθοί πλέον... Πήγατε τώρα στον κύριο Βούτση, στην πρόταση okay, Βούτση. Κλείνω με αυτό. Τώρα. Οι μισθοί όλοι πληρώνονται από τη φορολογία του ελληνικού λαού. Και με τα νέα μέτρα που έρχονται, τα οποία είναι δυσβάσταχτα, πλήττουν θανάσιμα χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Δεν μπορούμε εμείς να επαναπαυόμαστε σε υψηλούς μισθούς και σε προνόμια που δεν τα αντέχει η ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία κάποιος να μην ξεκινάει έργο, επειδή 37 στρέμματα στα 6.500 χαρακτηρίστηκαν ή κάποιος δασάρχης είπε κάτι ένα. Δεύτερον, ερώτημα. Το οποίο είναι γενικότερο ερώτημα και το γενικότερη παθογένεια. Γιατί η αρχαιολογία και το δασαρχείο, που είναι δύο υπηρεσίες που θα μπουν σε οποιοδήποτε έργο, ακόμα και να κάνεις πολυκατοικία, γιατί δεν είχαν μπει τα προηγούμενα 4, 3, 2, 5 χρόνια, αφού πουλιόταν το ελληνικό και το είχαμε βγάλει στο σφυρί? Η υποθαλάσσια Θεσσαλονίκη, θα το ξαναπώ, δεν έγινε γιατί το έργο δεν ήταν όριμο, προκηρύχθηκε, έγινε διαγωνισμός, το πήρε εταιρεία, καθορίστηκαν οι ρήτρες και η αρχαιολογία έρθει εκ των υστέρων. Υπάρχει νομοθεσία, κύριοι, σε αυτή τη χώρα. Και αλακάρτ γίνεται. Ορίστε. Και γίνεται και αλακάρτ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει νομοθεσία σε αυτή τη χώρα, η οποία και μόλις πάει κάποιος να κουνήσει την καρέκλα, έρχονται διάφοροι κύριοι που είναι ο Μωυσής με τις πλάκες και λένε απαγορεύεται. Είσαι αντισυνταγματικός. Είσαι αντιδημοκράτης, είσαι αντιευρωπαϊστής, είσαι ενάντια στο έθνος, δεν σέβεσαι τη συνέχεια του κράτους. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να τα λένε όλα οι ίδιοι άνθρωποι πακέτο και να με βγάζει κανείς άκρη. Η χώρα αυτή λοιπόν δεν έχει επενδυτικά εργαλεία να το πάμε. Α, να τελειώσω με το ειδικό. Η εταιρεία πρέπει να εμφανίσει σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπλασης. Και το έργο αυτό θα αγγίξει τα 6 δις. Υπάρχουν. Υπάρχουν ή τα 37 δέντρα τους εμποδίζουν? Δηλαδή τώρα πρέπει να φτάσουμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι και σωστό. Πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι όλο το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα βασίζεται μόνο πάνω στο ελληνικό. Το οποίο είναι τεράστιο έργο και κρατιέται 17 χρόνια είναι έτσι το ελληνικό. Τώρα συγκινηθήκαμε. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα. Η χώρα δεν έχει επενδυτικά εργαλεία. Αυτό είναι το ζήτημα της χώρας. Δεν έχει δασολόγιο, δεν έχει κτηματολόγιο, δεν έχει μία επενδυτική τράπεζα που να πουλάει τεχνογνωσία αντί να παίρνει υποθήκες, σπίτια και χωράφια για να δίνει δάνεια. Δεν υπάρχει ένα βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχει μία νομοθεσία η οποία ο ένας λέει, το ένα χαρτί λέει μπορείς να απαγορεύεται να φτιάξεις σπίτι στον Αιγιαλό και το άλλο λέει επιτρέπεται. Όσο πληρώσεις θα γίνει. Οι επενδυτές και άνθρωποι που έχουν λεφτά έχουν πει επανειλημμένως. Αν έχεις χρήμα και χιούμορ μπορείς να φτιάξεις πολυκατοικία και στο Σύνταγμα. Αυτή είναι η ελληνική νομοθεσία. 24.000 σελίδες μόνο η πολεοδομία. Είναι αυτό επενδυτικό εργαλείο? Μάλιστα. Γιατί πράγμα μιλάμε και συγκινούνται όλοι ξαφνικά ότι δεν γίνονται επενδύσεις? Δεν θα γίνουν. Είναι ένας μύθος. Ποτέ θα γίνει. Το καθήκον αυτής της κυβέρνησης, επειδή σωστά είπε ο κ. Κατσικάρης, κληρονόμησαν κάτι. Το καθήκον αυτής της κυβέρνησης είναι λοιπόν να συγκρουστεί, να αλλάξει την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε με γιούρια. Αυτό θέλει και συνενέσεις και συζήτηση και νομικούς και τεχνογνωσία. Και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τι θες να φτιάξεις? Πρέπει να το πιστεύεις, κύριε Σουρμελίδη. Όχι, κύριε Μπαλέρμπα. Συγγνώμη, κύριε Μπαλέρμπα. Λέμε συνεχώς περιθωρίες να το πιστεύεις. Και εγώ ξέρω ότι δύο κόμματα μου έχουν φτιάξει μια νομοθεσία η οποία δεν επιτρέπει τις επενδύσεις. Η Σοβιετία, αν είναι Σοβιετία αυτό το κράτος, έγινε από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία.
Να τελειώνουμε με αυτό. Από ποιους έγινε. Ναι, αλλά η νομοθεσία μετράει. Οι πράξεις μετράνε. Όχι τι λέμε στα παράθυρα. Και εγώ τώρα λέω στα παράθυρα. Παρακαλώ κύριε Μπαλέρμπα. Νόμους δεν έφτιαξα. Διαφημίσεις 2 λεπτών φίλε. Αυτός που έφτιαξε νόμους έκανε τη χώρα έτσι όπως την έκανε.